Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Εργοστολίου Αντώνης Τρίτσης, όπου ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλονιάς γιορτάζει μια άκρως πετυχημένη παρά τις όλες δυσκολίες χρονιά, τιμώντας τα τμήματα των Ακαδημιών και την πρώτη ομάδα για τις επιτυχίες που έφεραν στο Σύλλογο. Σε μια ημέρα γιορτή για το κεφαλαιονίτικο μπάσκετ έχουμε μαζί μας έναν από τους ιδρυτές αλλά και τον Γενικό Αρχηγό του ΑΣΚ, κύριο Θανάση Μουίκη, για να μας κάνει δηλώσεις. Κύριε Μουίκη, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς κρίνετε τη φετινή χρονιά, θεωρώντας ότι η πρώτη ομάδα έχει ήδη ανέβει στην επόμενη κατηγορία και οι ακαδημίες σας, από ό,τι φαίνεται, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο? Εγώ θα ξεκινήσω ένα από τα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί οι ακαδημίες είναι σε πολύ ψηλό βαθμό. Έχουμε περί τα 200 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχουμε πιάσει σε όλη την ιστορία του ΑΣΚ. Είναι μια γιορτή πραγματικά που μετά το λεύκομα που φτιάξαμε τις 27 χρόνια ιστορίας του κεφαλαιονίτικου μπάσκετ ήρθε το 2010. Σήμερα γιορτάζουμε πάλι κάτι δυνατό, όπως είναι το ότι έχουμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες και βέβαια μια πάλι άνοδο της ομάδας μας στην περιφέρεια που αγωνιζόμαστε, στην ΕΣΚΑΗ. Μπήκαμε στην πρώτη κατηγορία και με αυτό έτσι μας δίνει δύναμη, κουράγιο, ότι υπάρχουν παιδιά που ενδιαφέρονται, γιατί πάνω απ' όλα τα παιδιά τα κατάφεραν και είμαστε κοντά τους όπως πάντα, με το ενδιαφέρον που τα ίδια πρώτα δείχνουν, εμείς ακολουθάμε και είμαστε κοντά τους. Κατ' εμέ το σημαντικότερο είναι ότι ο ΑΣΚ αποπνέει υγεία σαν σωματείο. Και το ουσιώδες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ποιες είναι οι βλέψεις σας για την επόμενη χρονιά και γενικότερα για τα επόμενα χρόνια? Πραγματικά ο ΑΣΚ δείχνει υγεία, γιατί έχει πολύ καλή οργάνωση και το βλέπει καθαρά ανθρωπιστικά, το βλέπει κοινωνικά και αγαπάει το άθλημα το συγκεκριμένο, οπότε τονώνει και το αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύω ότι εφόσον τα παιδιά δείχνουν, και οι αθλητές δηλαδή, εννοώ του ανδρικού τμήματος και του παιδικού και του φοιτητικού, δείχνουν μια όρεξη και μια θέληση να πρωταγωνιστούν, να είναι συνεπείς στις προπονήσεις, στους αγώνες και να δίνουν την ψυχή τους και να χαίρονται, εμείς θα είμαστε κοντά όσο αυτά ανεβαίνουν. Δηλαδή δεν θα πιέσουμε κάποιον να έχουμε βάλει στόχους τρελούς, πάμε. Όσο τα ίδια καταλαβαίνουν ότι εμείς είμαστε κοντά έτσι κι αλλιώς και θέλουν πραγματικά κάτι να κάνουν, το αυτονόητο το αντιλαμβάνονται, εμείς θα είμαστε κοντά και θα πηγαίνουμε όσο πηγαίνουν και τα ίδια. Και μια τελευταία, λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Εσείς, από ό,τι ξέρουμε, ασχολείστε χρόνια τώρα με τον ΑΣΚ, είστε από τους ιδρυτές του συλλόγου και από ό,τι φαίνεται είστε ένας άνθρωπος με αρκετό μεράκι που θέλετε να συνεχίσετε. Για πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα συνεχίσετε? Ποιες είναι οι βλέψεις σας έτσι για το μέλλον? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αισθάνομαι, παίρνω δύναμη κάθε χρόνο από αυτό που βιώνω και ζω, και όσο παίρνω δύναμη και χαρά από τα παιδιά, δηλαδή τα βλέπω χαρούμενα, τόσο εγώ δεν μπορώ να τους πω, να τους κόψω αυτή τη χαρά και το χαμόγελο. Όσο βλέπω ότι αποδίδω και προσφέρω κάτι και αυτά χαίρονται, εγώ συνεχίζω. Άμα δω ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν κάνω κάτι καλά και το βλέπω στο πρόσωπο των ανθρώπων γύρω μου, τότε θα σταματήσω. Άλλη μια χρονιά έλαβε τέλος για τα αθλητικά δρόμενα της Κεφαλονιάς και ο ΑΣΚ διάλεξε τον καλύτερο τρόπο για να την ολοκληρώσει με μια ημέρα χαρισμένη στα παιδιά για να τα τιμήσει και να γιορτάσουν όλοι μαζί τις επιτυχίες που έφεραν στο Σύλλογο. Μαζί μας είναι ο προπονητής των Ακαδημιών, των Ανδρικών Ακαδημιών του Συλλόγου, ο κύριος Πάνος Ματιάτος. Κύριε Ματιάτε, πείτε μας, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, πώς πέρασε η χρονιά αυτή? Ωραία. Καταρχήν καλημέρα, σας ευχαριστήσω. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι μια γιορτή πραγματικά για τον μπάσκετ. Ο ΑΣΚ περατώνει σήμερα μια σειρά πρωτοβολιών που είχε προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες. Τώρα 4 μήνες τους κάνουμε πρωταθλήματα εσωτερικά, τόσο σε αγοράκια όσο και σε κοριτσάκια. Και επιπλέον είναι η μέρα που θα γιορτάσουμε την άνοδο της ομάδας μας, της ανδρικής, σε μια πιο πάνω κατηγορία. Είναι μέρα γιορτής, θέλουμε τα παιδιά να χαρούνε, να το ευχαριστηθούνε, το αξίζουνε. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτή τη γιορτή, στη διοίκηση, στο Θανάση το Μουίκη. Συγχαρητήρια στους προπονητές όλους μας που έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό και πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με επιτυχίες. Το ελπίζουμε και το περιμένουμε.
Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της πρώτης ομάδας του ΑΣΚ, που φέτος πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την άνοδο του συλλόγου στην επόμενη κατηγορία. Κύριε Λεωνίδα Παπαδάτε, πείτε μας, ποια είναι τα συναισθήματα για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε? Εντάξει, ήταν μια ωραία χρονιά. Ξεκίνησε δύσκολα για μας, αλλά τελικά εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε βάλει στόχο το να ανέβει ομάδα κατηγορία, είχαμε βάλει στόχο στο να κάνουμε, να περάσουμε μια ωραία χρονιά και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται τα κάναμε αρκετά σωστά και καταφέραμε και ανέβηκαμε κατηγορία. Τα πλάνα σας για την επόμενη σεζόν? Το πλάνο μας για την επόμενη σεζόν είναι ότι θα ενισχυθούμε σε κάποιες βασικές θέσεις που μας χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Ο βασικός κορμός θα συνεχίσει της ομάδας έτσι όπως είναι και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε στο καινούργιο πρωτάθλημα. Ο ΑΣΚ, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Θα δούμε. Οι φιλοδοξίες σας ποιες είναι? Εντάξει, δεν έχει σημασία ποιες είναι οι φιλοδοξίες. Σημασία έχει τι κάνουμε στην πράξη. Εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα, σημασία έχει τι σου γίνει στην πράξη. Οπότε καλύτερα να μην λέμε πολλά. Καλύτερα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, ποια είναι η εικόνα που σας μένει μετά το τέλος της φετινής πετυχημένης κατά τα άλλα σεζόν? Ήταν, όπως είπες, μια πετυχημένη σεζόν. Περάσαμε καλά. Πιστεύω ότι αξίζαμε την άνοδο και το πετύχαμε. Είστε μια ομάδα η οποία αποτελείται από κεφαλονίτες, παιδιά του συλλόγου, από τις ακαδημίες. Και πείτε μας, αυτό πρώτα απ' όλα αποκνέει μια τεράστια υγεία για το σύλλογο και είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά πείτε μας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας εσείς σαν αρχηγός ομάδας? Πιστεύω ότι η ομάδα απλά πρέπει να προσπαθήσει να υπάρχει μέσα σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στην Α2 και ουσιαστικά να παίζουμε καλό μπάσκετ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπήρχε αυτή η πετυχημένη σεζόν, όπως είπες, ήρθε, αλλά ο στόχος στην αρχή της χρονιάς δεν ήταν η άνοδος. Ήταν να μπορέσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Παίξαμε και ήρθε η άνοδος. Και έτσι πιστεύω, άμα συνεχίσουμε με αυτή τη λογική, θα μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε στην Α2. Thank you.